Από τη μία ο επίγειος παράδεισος και από την άλλη η κατάρα που κυνήγησε δύο μεγάλες οικογένειες. Από τη μία ο γάμος του αιώνα που ένωσε την Τζάκι Κενέτη και τον Αριστοτέλειο Νάση και από την άλλη η τραγική κοινή μοίρα για αυτές τις δύο δυναστείες. Και για τους Κενέτη και για τους Ωνάσιδες, ο θάνατος έπεσε σαν βαριά σκιά στις ζωές τους, διαλύοντας καριέρες, περιουσίες και ευτυχισμένες στιγμές. Και ενώ στο χαμόγελο της Εκατερίνα Ριμπολόβλεβα διέκρινε κανείς έναν αέρα αισιοδοξίας και αν οι χειραψίες και η καλή διάθεση για να γίνουν σπουδαία πράγματα περισσεύουν, παρόλα αυτά στο παρασκήνιο της αγοράς του Σκορπιού η ανησυχία αλλά και ένας ενδόμηχος ανθρώπινος φόβος από την πλευρά των Ρώσων φαίνεται πως υπάρχει, χωρίς απαραίτητα να εκδηλώνεται δημόσια. Το νησί που συνδέθηκε με απίστευτες ιστορίες γεμάτες χλειδί, λάμψη, διεθνές jet set και ιστορικά πρόσωπα, προσθέτοντας μάλιστα στην αγορά κύρος και πρεστής, ταυτόχρονα συνδέεται και με ιστορίες αλόκοτες, με την κατάρα όχι μόνο της οικογένειας των Νάση, αλλά και των Κένεντι, που πέφτει σαν σύννεφο πάνω στην χαρά των Ριμπολόβλε. Οι προλήψεις είναι πολλές φορές αποτέλεσμα της αμάθειας και της αβεβαιότητας των απλοϊκών ανθρώπων. Αλλά δύσκολα μπορεί να εξηγήσεις με λογική τι συνέβη σε αυτές τις δύο οικογένειες που ξεκληρίστηκαν με τρόπο ανεξήγητο και μυστηριώδες. Μια από τις πιο διάσημες οικογένειες που διαμόρφωσαν την ιστορία της Αμερικής επλήγει από δολοφονίες, θελώδη διαζύγια, δυστυχήματα και αρρώστιες. Πάρτε μια γεύση. Το 1956 η Τζάκι Κένετ έπειτα από μία αποβολή γεννά ένα νεκρό παιδί. Το Νοέμβριο του 1963 δολοφονεί το πρόεδρο Τζον Κένετ. 5 χρόνια αργότερα δολοφονεί το αδερφός του Ρόμπερτ στη διάρκεια προεκλογικής καμπάνιας. Το 1984 ο γιος του Ρόμπερτ Κένετ πεθαίνει από υπερβολική δόση ουσιών, ενώ το 1997 ο άλλος γιος του Ρόμπερτ, ο Μάικλ Κένετ, πέφτει πάνω σε δέντρο ενώ κάνει σκι και χάνει τη ζωή του. Το 1999 ο Πάλε ποτέ περιζήτητος Εργένης, Τζον Κένετ ο νεότερος, σκοτώνεται σε αεροπορικό δυστύχημα. Νεκρές βρέθηκαν και η σύζυγος του Κάρολιν, αλλά και η κουνιάδα του. Ο Νάσης επίσης δεν κατάφερε να ξεφύγει από την κατάρα, όπως είπαν, του χρήματος. Το 1957 διατηρούσε σχέση με τη Μαρία Κάλλας, με την οποία λέγεται πως το 60 απέκτησε ένα γιο που πέθανε λίγες ώρες μετά τη γέννησή του. Το 1968 παντρεύεται τη χείρα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Τζάκι Κένετ, λίγο αφότου εκείνη είχε χάσει το δικό της νεογέννη, το γιο Πάτρικ. Το 1973 σκοτώνεται ο 25χρονος μοναχογιός του Αλέξανδρος όταν το αεροπλάνο το οποίο πιλόταρε συντρίβεται. Το τραγικό αυτό γεγονός φαίνεται πως ήταν η αρχή του τέλους για το Μεγιστάνα, που σύντομα έχασε μεγάλο μέρος της περιουσίας του και 2 χρόνια αργότερα και την ίδια του τη ζωή. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης πέθανε σε ηλικία 69 ετών από βροχική πνευμονία. Λίγο πριν μάλιστα είχε πεθάνει και η πρώτη του σύζυγος Τίνα σε ηλικία 49 ετών από ανακοπή καρδιάς. Η κόρη του Χριστίνα στα 38 της χρόνια βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού της στο Buenos Aires 1 μήνα πριν παντρευτεί το δεύτερο σύζυγό της. Όλα λοιπόν αυτά, τα ανεξήγητα και τραγικά που δημιουργούν δυσάρεστα συναισθήματα, φαίνεται να προκαλούν μια ανησυχία στο Ριμπολόβλεφ, αν και ήδη γνωρίζουν ότι οι καταδικασμένες γενιές είναι ένας μύθος. Αντί για κάποια υπερφυσική κατάρα, η θλίψη στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αυτή που επηρεάζει και οδηγεί σε εξαιρετικά και τραγικά λανθασμένες κρίσεις και αποφάσεις. Με τη θετική του συνέργεια λοιπόν, και όπλο το χαμόγελο και τη λάμψη της Εκατερίνα μπορούν να φέρουν ένα νέο αέρα στο πανέμορφο νησί, ξορκίζοντας για πάντα το κακό.